3 κιλών και μάλιστα το φτιάχνει ένας Κύπριος, ένας συμπατριώτης μας, ο Γιώργος, ο 35χρονος Γιώργος Συνοδεινός, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, με την παρέα του που φτιάχνουν μπέρκερ, ξεκίνησαν σιγά σιγά, έχω να σας πω, από τον μπέρκερ 400 γραμμαρίων, μετά πήγαν στα 600 γραμμάρια, μετά στα 800, μετά στο 1 κιλό, στα 2 κιλά και μετά στα 3. Και να πούμε ότι αυτό είναι ένα challenge να το φάει κάποιος. Προφανώς γιατί υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να φάει τούτον το πράγμα ουλό. Δεν ξέρω, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που μπορεί να φάει το συγκεκριμένο που βλέπετε στους δέχτες αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, αν πάει με την παρέα σου, σε 5 άτομα, νομίζω κάτι είναι να γίνει. Αν πάει μόνο σου, λέω δύσκολο να αφήσει που τσάμε. Κοίτα, ίσως δεν έγινε για τις ανάγκες, ας πούμε, για να κερδίσουν το βραβείο Γκίνες, ας πούμε, κάτι. Έγινε από υπαρκτές ανάγκες, είναι... δηλαδή στο μαγαζί που δουλεύει. Βεβαίως, αποφάσισαν να το κάνουν εκεί στο μαγαζί τους και μάλιστα όποιος καταφέρει να το φάει είναι δωρεάν. Το παίρνει δωρεάν αν καταφέρει να το φάει. Πολλά της μόδας του τον το challenge. Έξυπνο. Είναι πάρα πολύ. Άμα δεν το φάει όμως, πληρώνει το διπλό. Άμα δεν το φάει, πληρώνει το. Όπως έγινε με τα νάτσο στην προηγούμενη περίπτωση που είπαμε. Είναι στα 65 ευρώ. Ναι, λογικό. Άμα είναι. 65 ευρώ. Εντάξει, ένα ακριβό μπέρκερ. Και πώς τρώετε τώρα τον μπέρκερ. Εγώ ξέρω τον μπέρκερ πιάνει στο μεταζουρούθια σου, δαγκώνει. Τώρα αυτό πώς τρώγεται. Τα πυρούνι, σιγά σιγά. Λοιπόν, δύσκολο είναι η αλήθεια. Καταρχάς, δεν το στέκει ζενιπιευτικά το. Ενώ ολοκλήρωνο νόμπερια. Μοιράζεται για να μπορέσεις να το φας. Κατεβάζεις όροφον-όροφον. Όροφον-όροφον. Προφανώς υπάρχει και ένα ξύλο στη μέση, το οποίο είναι σαν σουβλάκι. Εγώ πιστεύω. Έτσι κάνουν στα μπέρκερ συνήθως, για να μην πέφτουν τα προϊόντα από μέσα. Α, είναι ξέρω πια ποτέ μου τριπλό, ούτε καν διπλό. Λάθος, να κανονίσουμε όμως. Το φάεις. Κανονίσουμε το φάεις. Έναν και δεν το καταφέρνω να το τελειώσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο δηλαδή που το έκανε αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι ψηφίζει εχώρια προϊόντα. Ο λόγος που το έκανε ήταν για να προωθήσει και τα κυπριακά προϊόντα της Κύπρου, γιατί είναι όλα τα προϊόντα είναι κυπριακά. Οπότε και είναι το κρέας και τα λαχανικά και το τυράκι και όλα. Εγώ πιστεύω ότι δύο πράγματα κατάφερε αυτό το παιδί. Να κάνει αυτό, να προωθήσει δηλαδή και την Κύπρο μας και στο εξωτερικό, γιατί ζει και στο εξωτερικό, αλλά και να δείξει και το ταλέντο του που έκανε αυτό το πράγμα και γιατί να μην πάρει και ένα βραβείο στα ρεκόρ Γκίνες. Γιατί όχι. Σε μαγαζί στο εξωτερικό έγινε αυτό ή στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στην Κύπρο έγινε. Ναι, είναι στη Λάρνακα. Απλά είναι, νομίζω. Και η ιδέα του ήταν, έτσι. Η ιδέα όλη είναι επειδή έχει ζήσει κι αυτό στο εξωτερικό και μάζεψε τις γνώσεις του και τις έφερε εδώ και το έκανε. Πού έζησε, Λονδίνο. Όχι. Κάπου αλλού. Γιατί από το Λονδίνο μπορούν να έρθουν. Κάπου αλλού. Νότιο Αφρική. Όπου ήταν η οικογένειά του, ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλή όρεξη σας, ο Στρώτερ. Ωραίες ιδέες είναι αυτές, συγχαρητήρια. Ναι, στείλτε μας, να το δοκιμάσουμε κιόλας. Ο κύριος Γιώργος, να στείλτε. Γιατί φορούμε τις φωτογραφίες μόνο, να δούμε τη γεύση. Με πατατούλες όμως, έτσι. Ναι. Γιατί μόνο του ξεροτσίρι είναι εντελώς. Θα τρώμε 10 μέρες να το τελειώσουμε. Αλλά εντάξει. Δεν νομίζω. Θα το φυλάξω. Στα 10 λεπτά, εγώ τσακ πάμε φάτο. Του τον ουλό. Σιγά σιγά να το φάω. Θα βάλει στοίχημα τώρα, γιατί να σε προκαλέσουμε. Λέω σου. Θα καταφέρει να το φάει. Πάμε και σε ένα κορίτσι που μάλλον δεν τα τρώει τα μπέρκερ τη, γιατί δεν έχουμε δει. Παιδιά, συγγνώμη, είναι 45 κιλά. Α, τούτο εννοούσε. Οκ, γιατί το.